με την παρουσία μου σήμερα εδώ, θέλω να εκφράσω την ένθερμη στήριξή μου στο πρόγραμμα Women Mentors του Ιδρύματος Λαμπράκη. Αυτή τη ιδιαίτερα χρήσιμη και εμπνευσμένη σειρά σεμιναρίων για την ενδυνάμωση των νέων γυναικών σε όλα τα πεδία έκφρασης και δραστηριότητάς τους. Είναι αλήθεια ότι παρά τη μεγάλη απόσταση που έχουμε διανύσει εμείς οι γυναίκες, και τα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει για την πλήρη και ίση άσκηση των δικαιωμάτων μας, παρά τις πολλές γυναικείες κατακτήσεις στην πολιτική και κοινωνική ζωή, οι έμφυλες προκαταλήψεις και τα αρνητικά στερεότυπα παραμένουν ισχυρά, θέτοντας σοβαρά εμπόδια στην ισόρροπη ανάπτυξη των νεαρών κοριτσιών και την αυτοπραγμάτωσή τους. Παραμένουν επίσης σταθερά η περιορισμένη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, οι ανισότητες μεταξύ τους στη λήψη των αποφάσεων. Για να μην μιλήσω για την έμφυλη βία, τη σωματική, ψυχική και σεξουαλική κακοποίηση των γυναικών, ένα σοβαρότατο πρόβλημα που παρά την οξύτητά του δεν αντιμετωπίζεται με τη δέουσα αποφασιστικότητα. Το πλέον αποθαρρυντικό στοιχείο αυτής της λυπηρής πραγματικότητας, ωστόσο, είναι, αν όχι η συμφιλίωση, πάντως σίγουρα η ανοχή απέναντι στις ανισότητες φίλου από πλευρά των ίδιων των γυναικών. Είναι σαν να έχουν ενσωματώσει την κυρίαρχη αντίληψη περί διαφοράς, η οποία δεν περιορίζεται στο πεδίο της βιολογίας, αλλά επεκτείνεται και σε αυτό το πνευματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. Όπως πολύ σωστά επισημαίνουν οι οργανώτριες του προγράμματος We Mentors, συχνά οι νέες γυναίκες υιοθετούν υποσυνείδητα τις περιραίουσες προκαταλήψεις, φτάνοντας κάποτε να θεωρούν ότι η ισορροπία των πραγμάτων είναι κατεστημένη και οι γυναίκες οφείλουν να ακροβατούν μυρολατρικά. Δεν είναι έτσι. Η ιστορία των εμπνευσμένων και δυναμικών γυναικών και των επιτευγμάτων τους, όσο αποσιοποιημένη ή περιθωριοποιημένη και αν υπήρξε, φανερώνει ότι με πίστη στις δυνάμεις της, με επιμονή και αφοσίωση, η γυναίκα μπορεί να μεγαλουργήσει. Ίσως δυσκολευτεί λίγο περισσότερο από έναν άνδρα με τα ίδια προσόντα να διαρρήξει τη διαβόητη για άλλη Αλλά στο τέλος θα τα καταφέρει. Γι' αυτό και θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική τη σειρά σεμιναρίων που διοργανώνει το Ίδρυμα Λαμπράκη για τις νέες γυναίκες. Σεμινάρια ενημέρωσης, στήριξης, ενδυνάμωσης που τις εξοπλίζουν με τα κατάλληλα γνωσιακά και ψυχικά εφόδια ώστε να διεκδικήσουν το ρόλο που τους αναλογεί στην κοινωνική, την οικονομική και την πολιτική σφαίρα. Εύχομαι επιτυχία στο αξιόλογο αυτό έργο που αποσκοπεί να μετατρέψει ένα περιβάλλον ανισοτήτων και διακρίσεων σε χώρο ελευθερίας και αυτοπραγμάτωσης.